Και φτιάλεξε, δεν το κάνουμε τη μπουκ, να φτιάλεξε έναν Κυπρέο. Θέλω να σου δείξω τους δύο άντρες της παρέας του Με Αγάπη Χριστιανά και να επιλέξεις με ποιον εσύ θα έκανες περισσότερη ερωτική παρέα. Είσαι έτοιμη? Πάμε να δούμε. Τάσος Ευαγγέλου. Τάσος Ευαγγέλου. Εντάξει. Τι να πω τώρα για το παιδί. Θα είμαι λίγο αδιά. Έχει λίγο πολύ μεγάλη μύτη. Έχω λίγο θέμα με τη μύτη. Δεν είναι όμως χαρακτηριστικό στους Έλληνες. Όλοι έχουν περίεργη μύτη άντρες. Αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση με χαλάει πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο. Sorry, Τάσο. Μην το πάρεις προσωπικά, αγάπη. Όλα καλά. Να δώσουμε και μια ευκαιρία στον Χάρη Παπαθεοχάρου. Πολύ καλύτερος, αν και όχι πάλι στο στυλ μου, γιατί είναι πολύ γλυκούλης και θέλω να είναι λίγο άντρας. Αλλά από τους δύο θα επέλεγα τον Χάρη. Και ένας τελευταίος. Είναι της κυρίας παρουσιάστριας ο άντρας. Εντάξει, και εδώ έχουμε ένα θέμα με τη μύτη. Βέβαια, έχουμε πολύ ωραίο χαμόγελο. Έχουμε πολύ ωραίο χαμόγελο. Οπότε θα πάω με την παρουσιάστρα κι εγώ. Από τους τρεις θα επιλέξω τον άντρα της παρουσιάστρας. Δεν τον θέλω. Εννοούμε στις επιλογές που κάνει. Ναι, με τέτοια δεν χωρίζω ποτέ ζευγάρια. Δεν είμαι τέτοια κοπέλα. Να στείλω στην παρουσιάστρα την υπόσχεσή μου ότι δεν τρέχει τίποτα ούτε πρόκειται να τρέξει. Να είμαι ήσυχη, Μέγκη. Να είμαι ήσυχη. Υποσχέθηκε. Ναι. Καλά, εντάξει. Πραγματικά ήταν απολαυστικότατη. Και εγώ θα πω με την παρουσιάστρια. Συμφωνώ μαζί τη. Τάσο μου, κάτι για τη μύτη σου, ότι μια χαρά είναι η μύτη σου. Έχουμε πληγωθεί πάρα πολύ με αυτά που έχει πει. Εγώ δεν έχω πληγωθεί. Ο Χάρης εντωμεταξύ, η διαμαρτυρία του. Γλυκούλης. Η διαμαρτυρία του Χάρη ήταν τις χειρότερες φωτογραφίες τις έδειξε. Εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η χειρότερη φωτογραφία. Εντάξει, πέρα από τις φωτογραφίες, πάντως εγώ δεν έχω να πω κάτι για τη Μέγκη. Ούτε εγώ έχω να πω κάτι, παρόλο που η Μέγκη θα διάλεγε για ερωτική. Πώς τη ρώτησε ο Καρνάκης? Ερωτική παρέα. Ερωτική παρέα, τον άντρα μου. δεν πειράζει, Μέγκη μου, παρόλο που θα διάλεγε τον άντρα μου, ούτε εγώ έχω να πω κάτι. θα μείνω στο ύψος μου, στο 1,69 και δεν θα πω τίποτα. Αυτό είναι ένα στέψι μου, Χριστιανά μου, μπορεί να βοηθήσει. Να σου πω κάτι, τη ευχόμαστε το 19 να βρει τον έρωτα. Εννοείται, πραγματικά είναι απολαυστικότατη. Φαίνεται πολύ αυθόρμητη. Όχι, φαίνεται ήδη. Έχει πάρα πολλά χρόνια λέει να κάνει κάτι ερωτικό. Δηλαδή, αν είναι 21. Καλά, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 2 χρόνια. Όχι πολλά, είπε. Τα 2 μπορεί να είναι και αυτή η τα 8 χρόνια. Για την ίδια μπορεί να είναι πολλά τα 2 χρόνια. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε και στην Δέσποινα Βανδύ πριν υποδεχτούμε τον Καρνάκη μας. Και θα περάσουμε στην Δέσποινα Βανδύ. Πού ήταν χθες η Δέσποινα Βανδύ? Και προτιμήσαν κι άλλοι τον άντρα μου, ναι. Για ερωτική παρέα. Για ερωτική παρέα.